Πάμε να δούμε, γιατί έχουμε μία άλλη άσχημη ιστορία με ένα βιτιοφόρο το οποίο παρέσυρε και διαμέλυσε ηλικιωμένη, η οποία πού πήγαινε στην εκκλησία. Ναι. Για πες μας. Η άτυχη λοιπόν γυναίκα σηκώθηκε σήμερα το πρωί, ναι, λίγο πριν τις 9, διέσχισε το δρόμο με σκοπό να πάει προς την εκκλησία. Εκεί λοιπόν πέρναγε το βιτιοφόρο, ξαφνικά στον δρόμο υπήρχαν κάποια έργα, τα οποία ο οδηγός του βιτιοφόρου δεν τα γνώριζε ότι υπάρχουν αυτά τα έργα εκεί. Όταν έφτασε λοιπόν στα έργα, αναγκάστηκε να κάνει όπιστε προκειμένου να αλλάξει πορεία. Δεν είδε ότι πίσω από το βιτιοφόρο και την ώρα περνούσε η άτυχη ηλικιωμένη, με αποτέλεσμα να την παρασύρει, να τη διαμελήσει και να, μάλιστα, να είναι δύσκολο μέχρι και για να αναγνωριστεί το πτώμα της. Μιλάμε για μια τραγική ιστορία, ένα φρικτό ατύχημα. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε και το. Είναι από το σημείο, γιατί έκλεισε φυσικά ο δρόμος. Βγήκαν αμέσως οι κάτοικοι από τα γύρω σπίτια. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να κάνουν απολύτως τίποτα. Η άτυχη γυναίκα είχε διαμελιστεί. Να πούμε θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ελαφρύ το χώμα που τη σκεπάζει πραγματικά. Για προσεξία των οδηγών. Τραγικό. Αυτό είδες. Των φορτηγών που επειδή έχουν όγκο, πολλές φορές δεν υπολογίζουν τίποτα.